Έχουμε κοντά μας την παρέα μας εδώ στο στούντιο την κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κάναμε έτσι μια γενικότερη κουβέντα γενικευμένη για την ατμόσφαιρα, κυρία Ρέτζιου, που έτσι θα επικρατεί και κυριαρχεί στο δρόμο προς αυτές τις ευρωεκλογές και τις εκλογές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα στη Βουλή στην τριήμερη συζήτηση, αλλά θέλω να μου πείτε κι εσείς έτσι ποιο θα είναι το διακύβευμα και πώς βλέπει να πηγαίνουμε σε αυτές τις ευρωεκλογές. Σε τι ατμόσφαιρα. Όσο πλησιάζει η μέρα της κάλπης, θα επιχειρήσουν και φάνηκε αυτό και από τη συζήτηση που έγινε με αφορμή την πρόταση μορφής που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή εναντίον του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας. Θα γίνει μια προσπάθεια από τους δύο εντός εισαγωγικών μονομάχους της εκλογικής αναμέτρησης να απολώσουν το κλίμα και για να μην γίνει ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα που απασχολούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού αυτό λαού. Το πολλωμένο και μάλιστα κλίμα σε ένα επηρεάζει κλίμα, τα μικρότερα κόμματα. Δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει. Σε εμάς καμία περίπτωση δεν μας επηρεάζει. Αυτό όμως που έχει σαν αποτέλεσμα, σαν συνέπεια, είναι ένας κόσμος να ιδιάζει, να τους αποστρέφεται. Αυτή είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι ένα ακόμη επεισόδιο ενός χιλιοπαιγμένου σύριαλ. Εσείς πιστεύετε ότι το 20% περίπου που καταγράφει τόσο αναποφάσεις στο κοινό δεν θα πάει σε κανένα κόμμα γενικά ή μεταξύ των δύο? Καλά, ακόμα τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Ή γενικά τους διώχνει από την πολιτική? Αποστρέφεται κύρια αυτούς τους δύο, γιατί είναι γνωστό το παιχνίδι που παίζεται πάντα εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτό όμως που ήθελα να πω είναι ότι απομένει κάθε μέρα. Εμείς δίνουμε τη μάχη για να βγουν ουσιαστικά συμπεράσματα και από αυτό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αυτό το κλίμα τσιμπάει, να το πω λαϊκότερο, από αυτή την αντιπαράθεση των δύο βασικών κομμάτων. Καταγράφεται αυτό σε εσάς, στις μετρήσεις που κάνετε εσείς στην επαφή με τον κόσμο? Δεν μιλάω για τις μετρήσεις που βλέπουμε. Κοιτάξτε, εμείς με άλλους όρους δίνουμε τη μάχη των εκλογών. Αυτό το λέω, στην επαφή με τον κόσμο. Αυτό λέω, την δημοσκόπηση, τη δική σας μέτρηση. Δεν θέλουμε να τσιμπήσουμε απλώς, είναι ενθαρρυντικά τα μηνύματα. Εμείς θέλουμε ακριβώς να βγάλει συμπεράσματα ο κόσμος, να βγάλουν συμπεράσματα οι ψηφοφόροι και από αυτό ότι είναι στο πλαίσιο της προσπάθειάς τους να κρύψουν την στρατηγική του σύμπλευση σε όλα τα μεγάλα ζητήματα. Ότι συμφωνούν δηλαδή στην αντιλαϊκή πολιτική. Να σας πω ένα παράδειγμα που είναι πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί κατέθεσε πρόταση μορφής η Νέα Δημοκρατία εξαιτίας των απαράδεκτων δηλώσεων, εμείς το καταγγείλαμε από την πρώτη στιγμή, του αναπληρωτή υπουργού εναντίον του κυρίου Κυμπουρόπουλου. Ποια συζήτηση έγινε για τα προβλήματα τα οξυμένα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Είδατε κανένας από τους δύο ότι είναι στόχος τον οποίο έχουν συμφωνήσει και οι δύο η περικοπή κατά 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 900 εκατομμύρια ευρώ των προνοιακών επιδομάτων? Είναι ψηφισμένο και συμφωνημένο και από τους δύο. Είδατε κανένας να πει ότι μόλις ένα πολύ μικρό ποσοστό των ατόμων με ειδικές ανάγκες, το 10-15% φοιτούν σε κάποιο ειδικό σχολείο και τα υπόλοιπα παιδιά είναι κλεισμένα στους τέσσερις τοίχους των σπιτιών, στον ΚΕΑΔΑ δηλαδή, της κοινωνίας? Καμία ουσιαστική συζήτηση δεν έγινε αυτό. Γι' αυτό όπως και καμία ουσιαστική συζήτηση δεν γίνεται και για τα υπόλοιπα ζητήματα, ακριβώς γιατί υπάρχει στρατηγική σύμπλευση. Είχε κάνει λόγο ο κ. Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας στη Βουλή, για θλιβερή θεατρική παράσταση για αυτές τις μέρες στη Βουλή. Τέτοια είναι και ο κόσμος και πρέπει να κατεβάσει το διακόπτη. Να ρωτήσω όμως κάτι, κυρία Ρέτζιου. Τώρα έρχονται κάποια μέτρα ελάφρυνσης φορολογικά και 120 δόσεις και επιδόματα και 13η σύνταξη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχετε την εντύπωση ότι θα τα ψηφίσει αυτά τα μέτρα, δηλαδή θα είναι θετικά διακείμενο απέναντι σε αυτά τα νομοσχέδια που έρχονται? Θα σας πω. Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα επί της αρχής θα ψηφίσουμε παρόν. Εννοείται στις 120 δόσεις. Επί της αρχής. Όσα μέτρα έχουν θετικό πρόσημο για τους εργαζόμενους, για το λαό, θα τα ψηφίσουμε παρά τις όποιες ενστάσεις έχουμε και θα μου επιτρέψετε να πω. Ναι. Γιατί όσα υπάρχουν κάποια από αυτά που αφορούν προκλητικά προνόμια, νέα προκλητικά προνόμια
στους μεγαλοεπιχειρηματίες, τα οποία θα τα καταψηφίσουμε. Θα ψηφίσουμε επί της αρχής παρών για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε να περάσουν αυτά τα μέτρα που δεν είναι μέτρα ανακούφισης, αυτό το 1 ευρώ για παράδειγμα την ημέρα, γιατί σε αυτό αντιστοιχεί το 13ο επίδομα, γιατί δεν είναι 13η σύνταξη που θα δώσουν στους συνταξιούχους. Δεν θα βάλουμε εμπόδιο για να ψηφιστεί. Ναι, γιατί προφανώς κάποιος είναι πολύ πίσω από αυτό. Ασφαλώς και εμείς δεν το βλέπουμε αφιψηλού. Άλλωστε, οι συνταξιούχοι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν στους δρόμους, στη Βουλή, στο Μέγαρο Μαξίμου, μόνο που δεν διεκδικούσαν αυτό. Διεκδικούσαν τη 13η και τη 14η σύνταξη που και η κυβέρνηση αλλά και η Νέα Δημοκρατία θέλουν να τα θεωρήσουμε περασμένα, ξεχασμένα. Θα σας πω το εξής. Από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου μέχρι τώρα έχουν πάρει συνολικά 8,2 δις. Το κόστος, εντός εισαγωγικών κόστος, γιατί εμείς δεν το αντιμετωπίζουμε ως τέτοιο, αυτής της παροχής ανέρχεται στα 800 εκατομμύρια ευρώ. Και κατά μέσο όρο, επειδή είναι 500 μόνο για τους χαμηλοσυνταξιούχους, και όσο μεγαλώνει το ύψος της σύνταξης, ανεβαίνει, τόσο μειώνεται και το 13ο επίδομα. Άρα εκεί βρίσκεται εμάς η δική μας ουσιαστική πολιτική διαφωνία. Ή το ζήτημα με τις 120 δόσεις. Καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα, γιατί ξέρετε, η θηλιά του ΚΕΑΟ, δηλαδή του Κέντρου Εισπράξης Ασφαλιστικών Οφειλών, οι πληστηριασμοί και οι καταστασχέσεις, θα κρέμονται σαν δαμόκλειος πάθη πάνω από το κεφάλι τους και θα πρέπει να πληρώσουν. Αφήστε που για όσους δεχτούν να επανυπολογιστούν, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση, τη δραματική μείωση που μπορεί να φτάσει μέχρι και 70% των συντάξεων που θα παίρνουν οι αυτοαπασχολούμενοι. Θα σας φέρω πάλι στις ευρωεκλογές. Ο βασικός στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, είπατε νωρίτερα, να δει ο λαός, να βγάλει τα συμπεράσματά του. Το έχει δει όλο αυτό. Ενημερώνεται, παρακολουθεί, βλέπει, έχει βγάλει ενδεχομένως τα συμπεράσματά του. Θα τα βγάλει τις επόμενες ημέρες. Ο στόχος του Κομμουνιστικού Κόμματος ποιο είναι, τρίτη θέση. Όσο πιο ψηλά είναι ένα στόχος, γιατί υπάρχει μια κριτική από την πλευρά σας, από τον Περισσό, η οποία είναι η εξής. Ότι ακολουθεί μια δεξιά πολιτική, μια νεοφιλελεύθερη πολιτική και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι από εμάς αποκλείεται να το ακούσατε δεξιά και την εφημερίδα. Όχι, σε μια λογική, ότι έχει ψήγματα νεοφιλελευθερισμού. Θα σας πω γιατί το επισημαίνω αυτό. Γιατί αυτός ο διαχωρισμός προοδευτικός νεοφιλελεύθερος είναι ένας διαχωρισμός που εμείς δεν τον υιοθετούμε. Το ξέρω αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι υπηρετούν νεοφιλελεύθερη πρόοδο συντήρηση, νεοφιλελεύθερη σοσιαλδημοκράτη. Υπηρετούν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική. Για τα κέρδη των λίγων. Εντάξει, υπάρχει όμως ένα διαχωρισμό. Κανένα διαχωρισμό, το 90% των αντιλαϊκών αποφάσεων που παίρνονται στις ΕΕ τα ψηφίζουν όλοι μαζί. Νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, προοδευτικοί, οι συνάδελφοι, ας το πούμε, του κυρίου Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ψηφίζουν από κοινού με όλους τους υπόλοιπους, αυτούς που είναι σύμμαχοι του κυρίου Τσίπρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 90% των αντιλαϊκών οδηγιών και ψηφισμάτων. Αφήστε που τώρα, με αφορμή την διακήρυξη που ψήφισαν στο Συμπίου όλοι μαζί, που μάλιστα είπε και μια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι έπρεπε να είναι ομόφωνη την ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, αυτό που λέμε εμείς μνημείο αντικομμουνισμού, το υπέγραψαν όλοι. Άρα, σύνοδο στη Ρουμανία, στο Συμπίου. Στο Συμπίου. Την ημέρα της αντιφασιστικής, της επετείου της αντιφασιστικής νίκης, που εκεί έπεσαν οι μάσκες. Έτσι. Το βασικό όμως ερώτημα, γιατί δεν το δεν ήθελα να Πήγαμε στα γενικότερα ευρωπαϊκά. Το διακύβευμα σε αυτές τις ευρωεκλογές ποιο είναι λοιπόν? Όσο περισσότεροι. Το διακύβευμα για το λαό είναι. Γιατί έχουμε μια τεράστια άνοδο της ακροδεξιάς με αυξητικές τάσεις σε πάρα πολλές χώρες. Δεν ξέρω τι θα γίνει στη χώρα μας, θα γίνει με τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αλλά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όμως έχουμε μια στροφή στην ακροδεξιά. Θα σας πω. Και ενδεχομένως γι' αυτό έχουμε οδηγηθεί και σε αποφάσεις, όπως είπατε νωρίτερα, και για την 9η Μαΐου κτλ. Καλά, και την ψήφισαν βέβαια όλοι. Ακόμα και αυτοί που λένε ότι είναι πολέμοι και αγωνιούν και μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή που μας καλεί να τον ψηφίσουμε και επισή τον μπαμπούλα της δεξιάς μαζί με τους ακροδεξιούς τον ψήφισαν με τον Όρμαν, τον Κούρτς και τον Σαλβίνι, αυτούς που υποτίθεται πολεμάει. Αλλά εμείς λέμε το εξής. Και φαίνεται αυτό και εδώ. Για παράδειγμα, όταν στο όνομα της αριστεράς εφαρμόζεις μια σκληρά αντιλαϊκή πολιτική, ενισχύει την ακροδεξιά. Αλλά κύριε, ενισχύεται η ακροδεξιά από όλους όσους υπηρετούν αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, το οποίο γέννημα θρέμα είναι ο φασισμός. Επειδή όμως με ρωτήσατε για το διακύβευμα για τον ελληνικό λαό είναι το εξής.
Εμείς λέμε ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική και για να μην τα περιγράφουμε όλα με μελανά χρώματα, επειδή δυστυχώς υπάρχει ένας κόσμος που απογοητεύτηκε, που επένδυσε τις ελπίδες του στην κυβέρνηση για πρώτη φορά αριστερά. Και ξέρετε, όταν επενδύεις κάπου και διαψεύδονται οι προσδοκίες σου, υπάρχει ο κίνδυνος να απογοητευτείς και να υποταχθείς και να συμβιβαστείς στη λογική του μικρότερου κακού. Εμείς λέμε λοιπόν να μην συμβεί αυτό, να ακολουθήσουν όλοι αυτοί το δρόμο που ακολούθησαν και άλλοι συνοδοιπόροι τους, που πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα στρατεύονται με το Κομμουνιστικό Κόμμα στα ψηφοδέλτιά τους, στους Δήμους, στις περιφέρειες, στην Ευρωβουλή, ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική να ζήσουμε τον 21ο αιώνα τη ζωή που μας αξίζει. Θα πω το εξής, επειδή είναι σήμερα και η μέρα της μητέρας. Ναι. Γιορτάζουμε τη μέρα της μητέρας και περιμένοντας έξω είδα το ρεπορτάζ σας ότι δεν δικαιούνται πλέον, έχει καταργηθεί το επίδομα μητρότητας. Το επίδομα το κετού και το επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες. Μία από τις προτάσεις που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σαν τροπολογία και θεωρήθηκε ανεδαφική και την καταψηφίστηκε από όλους, ήταν ακριβώς να δοθεί, να μην υπάρχει προϋπόθεση να είναι 200 ημέρες ασφάλειας, προκειμένου να δοθεί η άδεια μητρότητας, δηλαδή κοίησης, το κετού και λοχίας. Και το απέρριψε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η προοδευτική. Εμείς λέμε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συμβιβάζεσαι και να εθίζεσαι στα λίγα. Υπάρχει ελπίδα, υπάρχει προοπτική να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει, να έχουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, ασφαλιστικά, μισθολογικά, να δουλεύουμε λιγότερες ώρες, να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο, υψηλού επίπεδου. Ναι, ακριβώς αυτό. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται. Αυτή είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και αυτές είναι κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί στα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχεδιάζονται αυτά, εξειδικεύονται από τις κυβερνήσεις και υλοποιούνται από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Και γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είναι ενιαίο το κριτήριο της ψήφου σε όλες τις κάλπες. Και στις τρεις κάλπες. Αυτό το ποσοστό. Ναι, θα το δούμε. Αυτό το ποσοστό των αναποφάσεων που είναι κοντά στο 20%, είναι μεγάλο ποσοστό. Είναι διεκδικήσιμο ποσοστό για το ΚΚΕ, δηλαδή μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα εντός εισαγωγικών αυτών των ανθρώπων σε αυτά που θέλουν, σε αυτά που προσδοκούν, σε αυτά που περιμένουν για να αυξήσει περαιτέρω τα εκλογικά του ποσοστά. Το ενδιαφέρει, φαντάζομαι εμάς, πως ναι, να απευθυνθεί. Εμάς, με εξαίρεση τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους, τους τραπεζίτες, όλοι οι υπόλοιποι, ανεξάρτητα από το τι ψηφίζουν και αν καταγράφονται τώρα σαν ψηφοφόροι, δημοσκοπικά εννοώ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς απευθυνόμαστε σε όλους ανεξαιρέτως, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους νέους ανθρώπους, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους, αρκεί να πιστέψουν στη δύναμη που έχουν να επιβάλλουν το δίκιο τους. Και χρειάζεται να στείλουν ένα τέτοιο μήνυμα ψηφίζοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα και το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης με το κόκκινο γαρίφαλο στις 26 Μάη για να ανοίξει ο δρόμος για τη ζωή που μας αξίζει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρετσιού, που ήσασταν κοντά μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά και καλή επιτυχία.